Χαίρετε! Είμαι η Φωτεινή και σας καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο Ask Fanny στη Citizen TV. Σκέφτηκα σήμερα να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή πριν προχωρήσουμε και πέσουμε με τα μούτρα στις απορίες. Στην Dingo χαρακτηρίζουμε το inbound marketing σαν τον τρόπο προβολής που θα φέρει πελάτες και πωλήσεις κατευθείαν στο πατώφλι σου. Ποιο είναι όμως αυτό το μονοπάτι που θα οδηγήσει στο δικό σου κατώφλι? Τα βήματα είναι συγκεκριμένα. Πρώτο βήμα. Σκέψου, τι θέλεις καθημερινά από τη σελίδα σου? Πωλήσεις, εγγραφή στο newsletter ή περισσότερους επισκέπτες σε καθημερινή βάση? Δεύτερο βήμα. Σκέψου, ποιους θέλεις στη σελίδα σου? Μην βιαστείς να απαντήσεις τους πάντες. Σκέψου λίγο καλύτερα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να επιτύχεις τους στόχους που έθεσες στο προηγούμενο βήμα? Τρίτο βήμα. Δημιούργησε την κατάλληλη ιστοσελίδα. Στο γραφείο ή το κατάστημά σου, πασχίζεις να τα έχεις όλα στη σωστή σειρά. Θέλεις να δώσεις την κατάλληλη εικόνα, έτσι ώστε ο επισκέπτης σου να πιστεί και να αγοράσει από εσένα. Στο website αλλάζει κάτι. Τέταρτο βήμα. Βγες έξω στον κόσμο για να τους φέρεις τη σελίδα σου. Αν δεν σε δουν, πώς θα σε επισκεφθούν? Χρησιμοποίησε λοιπόν εργαλεία όπως social media, μηχανές αναζήτησης, email marketing και online διαφήμιση, ώστε να εξηγήσεις στον κόσμο ποιος είσαι και τι κάνεις και να φέρεις πίσω στη σελίδα σου αυτούς που ενδιαφέρονται. Πέμπτο βήμα. Κάνε τους απλούς επισκέπτες φίλους σου. Κρατά στοιχεία επικοινωνίας και επαφή με άτομα με τα οποία μοιράζεστε κοινά ενδιαφέροντα. Στην καθημερινότητά σου, αυτό μπορεί να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα κοινωνική ζωή. Στην επιχείρησή σου, αυτό μπορεί να σου προσφέρει περισσότερους δυνητικούς πελάτες. Πώς γίνεται αυτό? Δημιούργησε το κατάλληλο περιεχόμενο που θα λύσει απορίες σχετικά με αυτό που προσφέρεις. Άρθρα, e-books, βίντεος, τα οποία θα κινήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών σου. Δώσε το περιεχόμενο αυτό μέσα από τη σελίδα σου, μαζί με τα κατάλληλα call to action buttons τα οποία θα τους παρακινούν. Θέλουμε ο κατάλληλος επισκέπτης να μας δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να κρατήσουμε επαφή μαζί του. Δημιούργησε landing pages, δηλαδή σελίδες που εξηγούν στον επισκέπτη τι θα κερδίσει αν κρατήσει επαφή μαζί μας. Έκτο βήμα. Κάνε τους φίλους αυτούς πελάτες. Να θυμάσαι πάντα ότι ενημερώνουμε τον κόσμο σύμφωνα με αυτό που μας δείχνει ότι θέλει. Όταν κάποιος χρειάζεται αυτό που εμείς προσφέρουμε, τότε η πώληση από πιθανότητα γίνεται γεγονός. Πολύ πιθανό να σου δημιούργησε απορίες, αλλά θυμήσου, είσαι και στο κατάλληλο μέρος. Απλά, ask Fanny and stay tuned!